Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις μέρες της συζήτησης του προϋπολογισμού γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση καταρχήν να παρουσιάσει το κοινωνικό της πρόσωπο και εν συνεχεία να δείξει τη συνέπειά της σε σχέση με τις εξαγγελίες της. Αυτό που τονίσαμε εμείς όμως στη συνεδρίαση είναι ότι ο προϋπολογισμός αυτός κατατίθεται σε ένα διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που οι όροι του διαμορφώθηκαν από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Αγαπητοί συνάδελφοι της κυβέρνησης, σε αυτό το περιβάλλον θα κριθεί το σχέδιό σας. Είτε αρνείστε το αποτέλεσμα του Αυγούστου του 2018, είτε όχι, εσείς θα κριθείτε για τα δικά σας πεπραγμένα και τις δικές σας υποσχέσεις. Αυτό που διαφαίνεται από τη συζήτηση τις τελευταίες μέρες είναι δύο αντιπαραθετικά σχέδια της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Το ανέφερε και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Δύο σχέδια που συγκρούονται στο πεδίο της εργασίας, της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλειας και της κοινωνικής προόδου. Με την κατάθεση του προϋπολογισμού, τα ψέματά σας τελειώνουν. Τώρα, εσείς σχεδιάζετε, εσείς υλοποιείτε. Η μεγάλη μας διαφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται στις παραπάνω έννοιες. Εν ολίγης, σημειώνεται στις βασικές έννοιες του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής προόδου. Τι κάνετε όμως εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτούς τους τομείς? Μειώνετε τη δαπάνη για την πρόνοια. Μειώνετε τη δαπάνη για τα φάρμακα. Μειώνετε τη δαπάνη για τα συγγράμματα των φοιτητών. Και παράλληλα, δεν προχωράτε σε προσλήψεις 5.250 ατόμων στην εκπαίδευση που εμείς είχαμε προετοιμάσει, ούτε τους 2.500 στην υγεία. Ταυτόχρονα επιφέρετε έμεση μείωση μισθών με τις διατάξεις απορρίθμισης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του καλοκαιριού και του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ξεχνάτε την εξαγγελία σας για την αύξηση του κατώτατου μισθού αναλογικά με την ανάπτυξη του ΑΕΠ, είχατε πει προεκλογικά. Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι ακόμη. Θα μπορούσατε να έχετε επιπλέον θετικά μέτρα 1,8 δισεκατομμύρια για μόνιμες ελαφρύνσεις ή κοινωνικές παροχές, αν προχωρούσατε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του στόχου πρωτογενών πλεονασμάτων από 3,5% σε 2,5%, με βάση και το ειδικό αποθεματικό που σας κληροδοτήσαμε στα 37 δισεκατομμύρια ή τέλος πάντων, εφόσον η οικονομία βαδίζει καλύτερα, με όποιον άλλο τρόπο θέλατε και εσείς θα θεωρούσατε πιο σημαντικό, παρόλα αυτά δεν το κάνατε. Το είχατε πει πάντως και δεν το κάνατε. Ας δούμε λίγο και για το ειδικό αποθεματικό, το οποίο χθες ο κύριος Σκυλακάκης δεν είναι εδώ σήμερα, μας είπε περίπου ότι δεν χρειαζότανε. Διαβάζω. Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας το προηγούμενο έτος με τη συνακόλουθη εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και την ενίσχυση των ταμιακών διαθεσίμων ασφάλειας, cash buffer, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την επέδωση της απρόσκοπης χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου μέσω των αγορών. Προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού, σελίδα 47. Μάλλον ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, δεν έχει διαβάσει καν το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο ο ίδιος έχει υπογράψει. Πάμε τώρα να δούμε 5 σημεία που αξίζουν να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Πρώτον, ο κύριος Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ένα δεκάλογο με τις θετικές φορολογικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός. Κύριε Υφυπουργέ, για να σας βοηθήσω να πείτε όλη την αλήθεια, να προσθέσω ακόμη 5. Τη μείωση της φορολόγησης εταιριών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία. Τη μείωση της φορολόγησης εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Τη μείωση της φορολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων. Τη μείωση της φορολόγησης εκατόχους εταιρικών ομολόγων. Την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο ακινήτων ΕΦΑ πληθώρα επενδυτικών εταιριών
συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων που χρησιμοποιούνται από τις ναυτιλιακές εταιρείες, επιχειρήσεις. Αυτά γιατί δεν τα είπατε, κύριε Υφυπουργέ? Δεν είναι κοινωνικά δίκαια μέτρα ή δεν είστε και τόσο περήφανοι για αυτές τις διατάξεις ή μήπως χαλάνε το κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησής σας? Όχι, δεν είναι δίκαια ούτε αναπτυξιακά, γιατί το κενό από την αποφορολόγηση του κεφαλαίου θα το πληρώσουν οι πολίτες. Αυτά τα χαμένα δυνητικά έσοδα θα επιβαρύνουν τα φυσικά πρόσωπα. Δεύτερο σημείο. Ο δεύτερος Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σχετικά με την αύξηση των εσόδων στα φυσικά πρόσωπα και την αντίστοιχη μείωση των αναμενόμενων εσόδων από τα νομικά, είπε πως η απάντηση είναι μία λέξη μόνο, ανάπτυξη. Χαιρόμαστε που παραδέχεστε ότι ονειρεύεστε μία ανάπτυξη με την αποφορολόγηση του κεφαλαίου και την αναπλήρωση αυτού του βάρους από τους μισθωτούς, από τους αγρότες και από τους συνταξιούχους. Αυτό κάνατε και το 2010, 2014 και πιο πριν. Το ξέρετε καλά το παιχνίδι, εσωτερική υποτίμηση και νεοφιλελευθερισμός, έτσι λέγεται, για να το επενθυμίσουμε. Τρίτο θέμα, σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Κύριε Υφυπουργέ, μια χαρά διαβάζουμε τον προϋπολογισμό και από ό,τι είπατε δεν προβλέπεται κονδύλι, γιατί δόθηκε φέτος νωρίτερα, το 2019, από το υπερπλεόνασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ισχύει αυτό, δεν θα πρέπει να προβλέψετε κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2020 για το 2021. Θα συνεχίσετε να το δίνετε ή ήταν φέτος για τελευταία φορά? Και σε κάθε περίπτωση, αφού δεν υπολογίζετε ποσό στον προϋπολογισμό του 2020, θα πρέπει να πείτε την αλήθεια στους δικαιούχους, ότι δηλαδή με τα χρήματα που έλαβαν φέτος θα κληθούν να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης για δύο ολόκληρους χειμώνες μέχρι να φτάσει το 2021 να πάρουν το επόμενο επίδομα θέρμανσης. Καλό θα ήταν να συνεννοηθείτε και να δώσετε μια απάντηση στους ανθρώπους που το δικαιούνται. Τέταρτο, ο κύριος Υφυπουργός, αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική, απάντησε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Απλά επέλεξε να απαντήσει σε ερώτηση που τον βόλευε. Και πάλι θα θέλαμε μια διευκρίνηση καθαρή, όπου και αν είναι στον προϋπολογισμό, πόσο είναι το ποσό για το μεταφορικό ισοδύναμο. Πέμπτο θέμα. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας υιοθέτησε το επιχείρημα του ΣΕΒ για τη χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα και τη σχέση της με τους μισθούς. Δυστυχώς αυτό οδηγεί σε ένα επιχείρημα στην περαιτέρα μείωση των μισθών, κύριε συνάδελφοι, αυτό που σας ζητάει ο ΣΕΒ. Το είπατε όπως ακριβώς το αναφέρει ο ΣΕΒ στο τελευταίο του μηνιαίο δελτίο. Επίσης, κύριε εισηγητά της Νέας Δημοκρατίας, είπατε πως είναι πρόβλημα για τη χαμηλή παραγωγικότητα το ποσοστό των ανειδίκευτων μεταναστών. Με βάση ποιες μελέτες το λέτε αυτό, κύριε της κυβέρνησης? Εμείς ξέρουμε πως μια βασική αρχή της κοινωνικής πολιτικής είναι η ενσωμάτωση. Εσείς το μόνο που έχετε να επιδείξετε ως προς αυτό είναι ακραίες δηλώσεις, εκενώσεις χώρων που ζουν μετανάστες και το τελευταίο στρατικοποίηση της διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προβλήματα στην αγορά εργασίας έχουν να κάνουν με την ευελασφάλεια και την απορρίθμιση των όρων των συμβάσεων. Αυτό καταδεικνύουν όλες οι μελέτες, τα υπόλοιπα είναι ανάξια σχολιασμού. Το έχουμε πει πολλές φορές και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αν αυτή δεν είναι κοινωνικά δίκαιη. Με προστασία των εργαζομένων, προστασία των μισθών, ενίσχυση των πόρων για την έρευνα και την παιδεία, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, παρά την επικοινωνιακή σας ρητορική για μείωση των φόρων και ελάφρυνση των πολιτών, το μεγαλύτερο μέρος των ελαφρύνσεών σας απονέμεται σε λίγους, ενώ για τους πολλούς ο προϋπολογισμός σας διακατέχεται από πνεύμα λιτότητας. Σας το έχω πει ξανά,
ο πρώτος προϋπολογισμός που καταθέτεται σαν κυβέρνηση μετά το τέλος των μνημονίων αποστρέφει το βλέμμα από την κοινωνία. Καταρρύπτει μία προς μία τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Δεν είναι κοινωνικός, δεν είναι αναπτυξιακός και δεν είναι σίγουρα πρωτοποριακός. Θυμίζει παλιά δοκιμασμένη συνταγή που κανένας πολίτης της χώρας δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.